Ακόμα ένα βίντεο, σήμερα θα μιλήσουμε για το η ομάδα της ομόνιας απέναντι στη Σαλαμίνα πρώτη αγωνιστική, 4-0 η ομόνια ε, δύο γκολ κακουλής δύο αυτογκολ νομίζω πρώτα μετρες στο σεμεδό αλλά αυτογκολ στο σεμεδό όπου τσινάζει mm. να πω λίγα πράγματα η ομόνια ήταν μια ομάδα όπου έπρεπε να νικήσει στην πρεμιέρα γιατί πέρσι ε, έκαμε το στραβάτιμα τη απέναντι στο... στον Ακρίδα. Φέτο απέναντι στη Σαλαμίνα, μια καλή Σαλαμίνα στην περσινή σεζόν. Μια ομάδα που έκοψε βαθμού τη ομονία. Ε, Φέτο 4-0 μετά από αποκλεισμό από με... του Δανού. Ε, τι κρατώ, βλέπω ότι οι παίχτε θέλαν να κλείσουν κάποια τα στόματα. Είδα ένα αρκετά καλό Μίλετιτ. Ε, αρκετά καλό Σίμιτ. Ο Σιμίδο θεωρώ ότι σου αρχή που ήρθε στην ομονία ότι παίζει καλά. Δηλαδή, βγάλει τι παλιέ του δημιουργά φάσει. Αν είσαι κάποιον άλλο να τελειώνει, θα θεωρούσε ότι ο Σιμίδο είναι μια επιτυχημένη μεταγραφή ήδη, γιατί ήταν να έχει assist. Ε, δημιουργά φάσει ο Σιμίδο, είναι ταχύ. Ε, ο Κακουλή εβαλε και ο γκολ. Το δεύτερο γκολ εξαιρετικό. Δηλαδή, Συγχαρητήρια στον Αντρώνικο που ήταν πολύ όμορφο γκολ, έτσι του γκολτσί που λαλούμε έχω σε βίντεο που λαλώ ότι ο Καγουλής είναι έχει το, το εύκολο γκολ όμως να, να ξεχαρίσουμε κάτι Καλό ο Σίμιτς, καλό ο Μίλετης, καλό ο Καγουλής πολύ όμορφο, πολύ ωραία απέναντι στη Σαλαμίν Απέραντε στη Μίρυλλαν είναι άλλο. Δηλαδή, το τι, τι θέλει η Μόνια, Να δέρνει Σαλαμίνα 4-0 για να μην παίρνει ο Μιλού. Να μην προχωρά στην Ευρώπη. Είναι το τι θέλει σε κάθε ομάδα. Ε, το τι θέλει η διοίκηση τη ομόνια δεν μπορώ να γνωρίζω. σω θέλουν να πιστέψουν του παίχτε που έχουν. Στο να ανέβουν δεν είναι δηλαδή, Ευρώπη, τουλάχιστον να έχουν μια σεζόν γεμάτη με αρκετά παιχνίδια πάνω του για να ανέβουν επίπεδο, άγνωστο. Αλλά για την Ευρώπη χρειάζεται η ομόνια κάτι περισσότερο. Για τη Νέα Σαλαμίνα στην Πρεμιέρα ήταν ε, αρκετή. Απέναντι σε καλύτερου αντίπαλου, ε, ίσως ίσω να ξαναπάμε πίσω οι φίλοι τη ομόνια και να ο δεν κάνει θέλουν ενίσχυση στην επίθεση, ο Σίμιλ δεν είναι καλό. Ο Σίμιλ θεωρώ ότι έχει κάποτε πάρα πολλά καλά στοιχεία ε, και θα βοηθήσει και τον λόγο σου γιατί θυμάσαι τον λοιπόν, το λοιπόν πήρε ως τι έκαμνε, είχε εμπειρία και νεάρα ταλέντα, δηλαδή η μητσί, μητσί, πλαλούμε εμείς η μητσί, θα πήγαν εμπειρές πως μεγαλύτερους και θα, δημιουργούν την κουλτούρα του ότι ξέρει τούτο σε μάθει που τούτο. Ήταν ο δάσκαλο. Οπότε μετά τόσο ο μικρό που να μεγαλώσει να μάθει τον άλλο. Έτσι να προχωρά μια κουλτούρα, δηλαδή μια νοοτροπία που μαθαίνει που είναι καλύτερο σου. Ε, στην ομόνια τα 7 χρόνια. Ποιο παίζει στη θέση του Λοίζου. Βασικό μόνο του. Δεν έχει εσύ κάποιον άλλο να συναγωνίζει η θέση του. Ε, να πιάνουν εμπειρίε όμω πρέπει να παλεύει μια θέση στην δεκάδα. Μπορεί να την έχει σίγουρη. Τα, κάτι που είσαι δεδομένο, ε, κάπου σταματά να θέλει να προοδεύει θέλοντα και μη. Ε, δεν λέω ότι ο Λέζο είναι προοδεύσει 7 χρόνια. Ένα ε, να το πω, δεν είναι προοδεύσει. Είναι στάσιμο το τι φαίνεται στο γήπεδο. Ε, πιστεύω ότι όλοι, σαν Κυπρέα σχέδος ομάδας, θέλουμε να, οι Κυπρέοι παίχτες να, πεζούν παίζουν καλά, να βελτιώνονται. Εδώ το πράγμα είναι να γίνει μόνο με βοήθεια κάποιου ξένου, γιατί με πιο δάσκαλο είναι να κάτσεις, έτσι γράμμα δεν να μάθεις. Ε. θεωρώ ότι δεδο, ε, δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει εμπειρία στην ομάδα, να υπάρχει balance σε όλες τις ομάδες. Οι έμπειροι παίχτες και οι νεαροί και το πίκ τους να γίνει και στα 26-27 που ήδη έχουν εμπειρία τσαγωνιστικές και που συμπαίχτες καλύτερος δεδομένο. 4-0, εγώ μπορούσε να βάλει πάρα πολλά γκολ, δηλαδή έχασε αρκετέ φάσει. Ε, δημιουργά φάσει δεν μπαίνουν γκολ, μια φάση να μπουν και τα γκολ, γιατί και γκολ έβαλε η ομονία. Ουσιαστικά τα λάθη ήταν αυτό τον γκολ. θεωρώ ότι η ομονία χρειάζεται ξανά, αλλά το είναι 25 Αυγούστου, χρειάζεται ενίσχυση, επιθετικά, άμεσα, εξιά, στη θέση του Λοΐζου, και πολλά πιθανό, και στη θέση του Μάθιου, του δεξί μπακ. Δυο τη της άμυνας, νομίζω ο Παναγιώτου μπορεί να καλύψει και να έχει μια θέση βασικού. Οπότε, αυτό ήταν το τι είδα, που την ομόνία 4 4-0 με καλή εμφάνιση, αρκετή για την Κύπρο, ε, Όμω το πρόβλημα παραμένει και δεν πρέπει να παρασυρθούν και οι φίλοι τη ομόνοια και πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν πίεση ε, όσοι μπορούν για να έρθει κάτι καλύτερο στι ομάδε θα θέλουν να πρωταγωνιστούν. Γιατί μια ομόνοια στην έκτη θέση ή έναν Αμποέλ, όπω έλεγε πριν λίγα πρι 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 χρόνια, εκτό εξάδα, ε, νομίζω ότι λυπεί όλου του Κυπρίου και θέλουμε να τα μπορεί ομόνοια δυνατέ να είναι δυνατέ ομάδε και να κάνουν πορεία στην Ευρώπη θα τη χώρα μα περήφανοι ε, και να το επίπεδο του αθλητισμού και στο ποδόσφαιρο γενικά. Αυτό είναι το βίντεο. Comments, like, dislike. Θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.